Αθλητές και υποψήφοι των Πανελληνίων θα μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα το στάδιο Φώτης Κοσμάς και το κλειστό κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης για την κατάλληλη προετοιμασία τους εν ώψη των εξετάσεων. Τα παραπάνω δήλωσε στο Εύρος 24 ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας, Φιλοζωίας και Εθελοντισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Θεόδωρος Βουρδόλης. Ως γνωστόν, οι αθλητικές εγκαταστάσεις ήταν κλειστές για το κοινό και τους αθλητές, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων. Όσο πλησίαζε ο καιρός για τις πανελλήνιες εξετάσεις, υπήρχε πολύ μεγάλος προβληματισμός στα παιδιά τα οποία θέλουν να δώσουν για στρατιωτικές σχολές και τα ΤΕΦΑ, τα αγωνίσματα τα οποία πρέπει να κάνουν. Συμπεριζόμενο στον προβληματισμό που είχαν αυτά τα παιδιά, έκανα ένα σχετικό έγγραφο στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπου χθες συγκεκριμένα βγήκε η οδηγία όπου μπορούν αυτά τα παιδιά να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων που αφορά τα αγωνίσματα τα οποία χρειάζεται να δώσουν για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Ως εκ τούτου, από σήμερα λοιπόν, τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι υποψήφοι για τις πανελλήνιες εξετάσεις θα έχουν τη δυνατότητα τόσο το γήπεδο του Στίβου όσο και το κλειστό κολυμβητήριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης να το κάνουν χρήση, με όβαλα βέβαια όσο προβλέπονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα.